Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας, σε αυτή την ζωντανή εκπομπή, μέσα από το στόντιο, τα στούντιο του World of God, στην εκπομπή Επιτολόγος. Μια εκπομπή η οποία πραγματικά θέλει να συστήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να δείξει ένα πρόσωπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και βέβαια να μας φωτίσει και σήμερα τα λόγια αυτά τα οποία θα ακουστούν είναι να είναι λόγια τα οποία θα φέρουν στις καρδιές μας, όπως βεβαίως ο Λόγος του Θεού, ανάπαυση, ειρήνη και χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί επιτρέπει να συνεχίζεται η εκπομπή μας ζωντανή μέσα από το στούντιο ε, του Word of God, στους δέχτες σας, στα πισί, ε, φτάνοντας το Ευαγγέλιο, η καλή Αγγελία δηλαδή, στα αυτιά όλων των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν, ενδιαφέρονται να μάθουν για την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίο ο ίδιος είπε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδό, εγώ είμαι η ζωή. Και βέβαια κανένα δεν στάθηκε απέναντί του να αμφισβητήσει αυτά τα οποία έλεγε, γιατί τα λόγια τα οποία έλεγε ο κύριο μα όταν ήταν εδώ σε, με ενσωματική μορφή, ήταν λόγια ω έχουν εξουσία. Αλλά αυτό ο ίδιο λόγο είναι που επαναλαμβάνεται και σήμερα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ένα διαχρονικό βιβλίο, ένας λόγος ο οποίος ακούγεται το ίδιο ζωντανός, με την ίδια εξουσία που είχε και τότε και σήμερα. Ήθελε λοιπόν αυτός ο λόγος να γίνει αγαθός μέσα στην καρδιά μας, δίνοντάς μας τη δύναμη να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όπως πάντα μέσα από την εκπομπή μας αυτή, διαβάζουμε ένα κομμάτι μέσα το Λόγο του Θεού και μετά το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, είναι αυτό το οποίο σχολιάζει μέσα από τον Άγιο Λόγο Του τα εδάφια τα οποία διαβάζουμε. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το, το δέλτα κεφάλαιο, το τέσσερα κεφάλαιο δηλαδή, και το 21 χωρίο στο, στη σελίδα 883, για σου έχουν και κρατάνε την γραφή του νεόφιτου του Βάμβα. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνη, ουχή για να τεθεί επί τον λίχνοστάτη διότι δεν είναι τι κρυπτό το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφο το οποίο δεν θέλει έλθει ιστοφανερων το Όστις έχει ότα τα να ακούει, ακούει, Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούετε. Με ποιο μέτρο μετρήτε; θέλετε μετρηθεί σε εσά και θέλει γίνει προσθήκη σε εσά του ακούοντας. Διότι όστις έχει, θέλει δοθεί σε αυτόν. Και δεν έχει, και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού και έλεγον ούτως είναι η βασιλεία του Θεού ω ως εάν άνθρωπος ρίψει το σπόρον επί τη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει διότι αφ' αυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων έπειτα αστάχιων έπειτα πλήρη σύτο εν το αστάχιο όταν δε οριμάσει ο καρπός ευθύ αποστέλει το δρέπανο διότι ήλθε ο έτσι ε, έλεγε με τι να ομοιώσω τη Βασιλεία του Θεού ή με ποιαν παραβολή να παραβάλω αυτήν. Είναι όμοια με κόκο συνάπεως, ώστε όταν σπαρεί επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης, αφού δε σπαρεί, ανεβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό τη σκιά αυτού δύναται τα πετινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του και λέμε αμήν στο γεγραμμένο λόγο. Η αλήθεια είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι τον ανθρώπου τους ανθρώπους τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους ενδιαφέρει μπορώ να πω ακόμα το τι μέλη γενέστε για τη βασιλεία των ουρανών. Ενδιαφέρονται δηλαδή οι άνθρωποι και θέλουν πραγματικά να μάθουν τι είναι αυτό το οποίο λέγει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και φανερώνει γύρω από την βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, βλέπουμε και παρατηρούμε ότι πολλοί πλησίασαν, άλλοι αναζητώντας, άλλοι ρωτώντας, άλλοι θέλοντας να μάθουν με ειλικρίνεια και με ακρίβεια, γύρω από τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Κύριος βέβαια ήρθε και περπάτησε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έλαβε δούλου μορφή, ήρθε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αυτός ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της βασιλείας των ουρανών, για να εξηγήσει στον άνθρωπο, για να δείξει στον άνθρωπο, για να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο βεβαίως. Την περίοδο που ήρθε ε, υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είχε φέρει μια οικουμενική ειρήνη θα λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πάρα τα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζανε την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στο λαό Ισραήλ, γνωρίζανε ότι αναμένανε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρανε ότι υπήρχε μια άλλη Βασιλεία την οποία είχε υποσχεθεί ο αψευδής Θεός μέσα από τα γεγραμμένα, μέσα από το Λόγο Του, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Και αναζητούσανε μέσα από τα γεγραμμένα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλανε να μάθουν. Διερωτώνται πότε θα έρθει η βασιλεία των ουρανών. Βεβαίω, ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλίτες την περίοδο εκείνη ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε μια επίγεια βασιλεία. Μια βασιλεία η οποία θα ερχόταν να ιδρυθεί και να νικήσει τη βασιλεία των, και την αυτοκρατορία των Ρωμαίων. Μια βασιλεία την οποία θα φέρει γήινη και ανθρώπινη διοίκηση. Μια βασιλεία η οποία θα βασιλεύει ένας βασιλιάς τον οποίον, ο οποίος θα φέρει τα, τα, χαρακτηριστικά του Δαβίδ, του βασιλιά του Δαβίδ, ο οποίος πραγματικά περπάτησε εν αγαθότητα και εν ειλικρινία στη ζωή του σε σχέση με τον Θεό και βεβαίως το Ισραήλ ήταν αυτό το οποίο διοικόταν από τη βασιλεία του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια τέτοια βασιλεία περιμένανε και οι άνθρωποι αυτοί. Μια βασιλεία ανθρώπινη, μια βασιλεία επίγεια, μια βασιλεία την οποία θα έφερνε σε αυτούς την ειρήνη, αλλά αν θέλετε κιόλα την δόξα και την ευλογία την οποία είχε και υποσχεθεί μέσα από τον αψευδή λόγο του ο ίδιο ο, ο, ο Θεό. Όμω, και ακόμα και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι μείνανε σε έκπληξη. Όταν η βασιλεία για την οποία ήρθε να εγκαθριδρήσει, αλλά και για να διδάξει ο Ιησούς Χριστός ήταν μια βασιλεία ουράνια. Μια βασιλεία πνευματική μια βασιλεία η οποία δεν είχε να κάνει με τους ανθρώπους και τις ε, α, αν, ε, αντιλήψεις των ανθρώπων και τις αναζητήσεις των ανθρώπων γύρω από τα πράγματα του κόσμου αυτούνου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πλησιάζανε να ακούσουν. Και βέβαια ο Κύριος μας από την αρχή της διδασκαλίας τους και της διακονίας του πάνω σε αυτόν εδώ το πρόσωπο της γης, ξεκαθάρισε, ευχαριστούμε τον Κύριο, Μιλώντας για τη βασιλεία, ποια είναι η βασιλεία για την οποία πρέπει να περιμένουνε αλλά και που είναι αυτή η βασιλεία και που αγωνίζεται να ιδρύσει το θρόνο της έτσι ο άνθρωπος να τη, βγει, να τη βρει. Δεν είναι λοιπόν μακράν από εσά, τους είπε η βασιλεία των ουρανών, μην κοιτάτε δεξιά, μην κοιτάτε αριστερά, αλλά κοιτάχτε μέσα σας γιατί εντό ημών είναι η βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, παίρνει ή να πω καλύτερα κατευθύνει τα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν να μάθουν την αλήθεια όχι προς τα έξω αλλά τα κατευθύνει προς τα μέσα και έτσι είναι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ε, αυτή είναι η αλήθεια. Η βασιλεία των ουρανών είναι εντός ημών. Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να εχνηλατήσει και να, 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 να σκάψει και να ανακαλύψει το τι τελικά βρίσκεται μέσα του από ποιον διοικείται από μέσα του, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει καθιδρύσει τον θρόνο του μέσα στην καρδιά του, για να μπορέσει να μάθει πράγματι την αλήθεια για τη βασιλεία του Θεού μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η επιθυμία του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, όσο και αν σας φαίνεται και ακούγεται καμιά φορά έτσι Πολύ δύσκολο στην κατανόηση είναι να κερδίσει ο Θεός τον άνθρωπο, να κερδίσει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει συνέχεια «Δώσε μου την καρδία σου, γέ μου, δώσε μου την καρδία σου, κόρη μου, δώσε μου την καρδιά σου». Μην αφήνεις την καρδιά σου να, να περιπλανείται μέσα σε δρόμους ατέρμονες. Μην αφήνει την καρδιά σου να, να μπλέκει μέσα σε δαδελώδη οδού, οι οποίε δεν φέρνουν σε αποτέλεσμα και σε διέξοδο τη ζωή σου, αλλά αντιθέτω την μπλέκουν περισσότερο. Δώσε μου την καρδιά σου, άσε με εμένα τον Θεό να κάνω την καρδιά σου κέντρο και να καθιδρήσω τη βασιλεία μου μέσα σε αυτή την καρδιά έχοντας βάλει τον θρόνο μου πάνω σε αυτήν για να μπορώ να διοικώ εσέναν, όχι έναν άβολο νου, αλλά έναν άνθρωπο παραδεδομένο γνωρίζοντας ότι το τέλος της πίστεώς του αυτό, αυτού είναι η σωτηρία της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού σήμερα να συστήσει και να δείξει, ευχαριστούμε τον Κύριο, ποια είναι τελικά αυτή η βασιλεία για την οποία ο Λόγος του Θεού αναφέρει και πως ο άνθρωπος θα μπορέσει εν τέλει να την βρει ε, ευχαριστούμε τον Κύριο διότι λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώση και πόση δεν είναι δηλαδή τελικά να ενδιαφερθούμε για τα εγκόσμια τα, τα γήινα το τι θα φάμε τι θα πιούμε δεν μπορεί ο άνθρωπος να ικανοποιεί τις σαρκικές του επιθυμίες και να παραβλέπει το τι το πνεύμα του αναζητάει και να θέλει να βρει και τη βασιλεία των ουρανών και να απολαύσει στο τέλος και τη βασιλεία των ουρανών γιατί η βασιλεία δεν είναι βρώση και πόση αλλά λέει ο λόγος του Θεού δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τις διευκρινήσεις τις οποίες μας δίνει. Φίλοι και φίλοι, μάθε λοιπόν σήμερα ότι πράγματι η βασιλεία των, ουρανών θέλει να ιδρυθεί μέσα σου και να σε γεμίσει με δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Όμως η οδός δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Αγωνίζεστε για να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Αγωνίζεστε. Ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν εκτιμά ότι η επιθυμία της καρδιάς του είναι η βασιλεία να καθιδρυθεί μέσα στη ζωή του και μέσα στο κέντρο της καρδιάς του, ένα πράγμα στην πραγματικότητα αναγνωρίζει. Ε. Τι, ότι πρέπει να αγωνιστεί. Να αγωνιστεί έναν όμω καλό, δίκαιο, Έναν αγώνα τον οποίο όταν θα τον, θα τον αγωνιστεί νομίμως σωστά και δίκαια θα στεφανωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι οι άνθρωποι σε όλο το πρόσωπο της γης αγωνίζονται αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αγωνίζονται από την πρώτη μέρα της ζωής τους. Α, αγωνίζονται στα θρανία, αγωνίζονται στα πανεπιστήμια, αγωνίζονται πολύ περισσότερο μέσα στο βίο αυτό, στη δουλειά, στην οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγωνίζονται. Μα και ο αγώνας αυτός εν τέλει βγαίνει μάταιος γιατί μέσα σε, αυτό τον, σε αυτήν εδώ τη ζωή έρχονται δυσκολίες, έρχονται υψώματα, έρχονται παγίδες, έρχονται αδιέξοδοι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις υπερνικήσει και καταραίει, παραδίδεται χωρίς όρους. Γιατί, γιατί αγωνίζεται μεν και δεν μπορεί τελικά να έβρει αυτό το οποίο επιθυμεί. Βεβαίω δεν μιλάω για του ανθρώπου οι οποίοι θα αγωνίζονται αυτόν τον αγώνα, γιατί όλοι αγωνίζονται. Πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται με μη νόμιμα μέσα. Ε. Έχουμε ακούσει την έκφραση να πατήσω επιπτωμάτων. Άλπαξε να φά και κλέψε να έχει. Νομίζετε ότι ο Θεό δεν είναι αυτό ο οποίο βεβαίω, βεβαίω γιατί είναι γεγραμμένο, βρέχει επιδικαίου και αδίκου. Αλλά νομίζετε ότι ο Θεό εν τέλει δεν είναι αυτό ο οποίο, όπω διαβάσαμε, θα φέρει στο τέλο όλα να γίνουν φανερά. Ό,τι ήταν κρυφτό να γίνει φανερό και να αποκαλυφθεί. Νομίζει δηλαδή, άνθρωποι, ότι όταν εσύ κρύβεσαι πράττοντας την ανομία, την παράβαση, το ψέμα, το φόνο και όλα αυτά τα οποία είναι μη νόμιμα, αγωνιζόμενος μη νόμιμα, δεν θα βρεθείς κάποια στιγμή στον αψευδή Θεό, αποκαλύπτοντας σε σέναν όλη αυτή την άδικη και παράνομη στάση της ζωής σου. Είσαι αγελασμένος αν νομίζεις ότι τελικά δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό είναι ο οποίος ανακρίνει καρδιές και νεφρούς. Αυτό είναι ο οποίο θα αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτού οι οποίοι εζήτησαν να περιπατήσουν εν δικαιοσύνη και σε αυτού οι οποίοι περιπάτησαν κατά την επιθυμία των καρδιών του, μη γνωρίζοντα ποια είναι και τι εντέλετε στη δικαιοσύνη του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και συνεχίζει βέβαια ο λόγο του Θεού, επειδή λέει ο δουλεύων εν τούτη τον Χριστό, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίο τελικά θα εργαστεί πάνω και στο θεμέλιο αυτό, έχοντας μέσα στην καρδιά του την επιθυμία να πρέξει το αγαθό, το εμβάρεστο και το τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ευαριστεί εις τον Θεόν και θα ευδοκιμεί ενώπιον των ανθρώπων. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, σήμερα ο λόγο είναι, θα έλεγα, καταλητικό. Και η ερώτηση την οποία μας απευθύνει το πνεύμα του Θεού είναι, Θέλει να βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού να ευαρεστεί των Θεών, Θέλει να βρίσκει και χάρη και να ευδοκιμείς ανάμεσα στου ανθρώπου. Ένα πράγμα ζήτησε στη ζωή σου. Ένα πράγμα, τίποτα άλλο. Να εκτελεί τη δικαιοσύνη του Θεού να εργάζεσαι εν ειρήνη, δηλαδή και δικαιοσύνη, απολαμβάνοντας τη χαρά την οποία το Πνεύμα του Θεού δίνει στον άνθρωπο. Γιατί ένα άλλο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο είναι ότι χαρά, φίλε και φίλοι, δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού. Δεν πουλιέται η χαρά. Δεν υπάρχει η περίπτωση να βρει χαρά η ψυχή του ανθρώπου, γνήσια χαρά όμως. Ε. Όχι πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε για αναψυχή, ε. Λέει πάμε για αναψυχή. Και τι κάνουμε, ταΐζουμε τη σάρκα μας, ποτίζουμε τη σάρκα μας, βλέπουμε και μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι ξένα και μακρινά από αυτά τα οποία ενδιαφέρουν το πνεύμα του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τελικά ο άνθρωπος κενός εξέρχεται, κενός γυρίζει και μέσα στο πρόσωπο, σε όλο το πρόσωπο της γης η χαρά είναι λιγοστή. Οι άνθρωποι έχουν θλίψη, κατήφια, απογοήτευση γιατί ό,τι τάνζεται δεν είναι γνήσιο και αληθινό. Χαρά λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να βρει μόνο όταν θα πλησιάσει αυτόν που είναι η πηγή της χαράς. Και η πηγή της χαράς είναι ο Θεός ο οποίος δίνει στον άνθρωπο κατά τη δόση την αγαθή που έχει προετοιμάσει για κάθε έναν από μας και γεμίζει και πληρώνει τον άνθρωπο με χαρά, με αγάπη, με ειρήνη, με πίστη, με πραότητα και με όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που κάνει τον άνθρωπο έναν ξεχωριστό άνθρωπο ο οποίος ευαρεστεί τον Θεό και ευδοκιμεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι λοιπόν σήμερα ευκαιρία για όλους μας να κάνουμε μια ανασυγκρότηση των σκέψεών μας. Είναι ευκαιρία για όλους μας να ξαναδούμε εάν είμαστε στερημένοι από χαρά, εάν έχουμε έλλειψη ειρήνης, εάν τελικά η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυτή η οποία βασιλεύει και πριτανεύει πάνω μας, όχι εν λόγω αλλά εν έργο και θα το διαβάσουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, για να δούμε αν τελικά είμαστε ενώπιον του Θεού αυτή η οποία αξίζει για μας να απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών αγωνιζόμενη τον καλό αγώνα της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι όποιος σου πει ή όποιος σε πληροφορήσει ότι η οποιος σε πληροφορεις οτι η σωτηρια την οποία ο Θεός χαρίζει και δίνει δωρεάν δεν χάνεται, αυτός είναι ψεύτης, είναι υποκριτής, είναι άνθρωπος ο οποίο θέλει με πλάγια μέσα να σε βγάλει από την αλήθεια του Ευαγγελίου και να σε, να σε καταγκρεμνήσει σε μια διδασκαλία ψεύδους, απάτης, η οποία δεν φέρνει το αγαθό αποτέλεσμα στη ζωή σου. Το αγαθό λοιπόν αποτέλεσμα στη ζωή μας θα έρθει όταν εμείς αγωνιζόμαστε για τη βασιλεία των ουρανών, όπως ο άνθρωπος αυτός ο οποίος λέει, έβαλε λέει, στο σπόρο επί της γης. και όταν η γη είναι καλή αγαπητοί μας φίλοι και φίλες τότε αφεαυτής γεννάει και τι γεννάει τον καρπό τον σπόρο αυτόν όμως ο άνθρωπος αυτός δεν κάθεται αμέριμνος σε αμεριμνησία εντάξει εγώ τώρα σώθηκα εγώ τώρα γνώρισα δεν πρέπει να κάνω τίποτα άλλο όχι Νύχτα και ημέρα μας λέει ο Λόγος του Θεού, ε. νύχτα και ημέρα σηκώνεται, κοιμάται, σηκώνεται και νύχτα και ημέρα παρακολουθεί, θέλει αυτός ο σπόρος ο οποίος μπήκε μέσα στην καρδιά του, στη γη την καλή να φέρει καρπό, θέλει, θέλεις, θέλεις αγαπητέ φίλε και φίλοι, θέλεις να είσαι και εσύ ένα καρποφόρο δέντρο, ένα δέντρο το οποίο θα είναι φυτευμένο παρά τους Ρία των υδάτων. Ένα δέντρο το οποίο θα ποτίζεται νυχθημερών και ακόμα τότε το αν το καύμα της ημέρας έρθει, εσύ να έχεις δρόσο. Θέλεις. Αν θέλεις, μείνε στη δικαιοσύνη του Θεού μείνε μήνε σε αυτό και ας μείνουμε όλοι σε αυτό το οποίο εντέλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη προσωτηρία εις πάντα τον το πιστεύοντα. Πιστεύεις σήμερα. Αν σήμερα πιστεύεις, ιδού καιρό σε πρόζεκτος, ιδού ημέρα σωτηρία, σήμερα, σήμερα να διαδικαστείς μαζί με τον αιώνιο Θεό, σήμερα να δώσει όλη σου την καρδιά, σήμερα να πεις, ναι κύριε, έσφαλα, έχασα το δρόμο μου, δεν γνωρίζω πώς τώρα θα απολαύσω την αιώνια ζωή, τη βασιλεία των ουρανών. Δείξε μου, μάθε με, κατεύθυνε με, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι θα γίνει, ο Θεός, ο οποίος σε παρακολουθεί, διότι ο οφθαλμός του Κυρίου λέει περιστρέφει τη γη να βρει έναν άνθρωπο, εσένα σήμερα, εσένα ψάχνει σήμερα ο Χριστός, ψάχνει να σε βρει, να δει αν η καρδιά σου είναι ευθυγραμμισμένη με το θέλω του, θέλεις, εάν θέλεις Δύνασε Κύριε σήμερα να μας πάρεις μέσα από το τέλμα αυτό, μέσα από τη, στα, τη στασιμότητα αυτή, μέσα από το βαλτόδι αυτό, αυτή τη βαλτόδι κατάσταση την οποία μπορεί να έχουμε επέλθει και να μας φέρεις νικητές μέσα στη βασιλεία σου, απολαμβάνοντας από εδώ, από εδώ και αυτό είναι το συγκλονιστικό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ε. Το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν είναι για τον καιρό εκείνο, δεν είναι ούτε για τον καιρό εκείνο στο παρελθόν, Ούτε για τον καιρό εκείνον στο μέλλον. Είναι για σήμερα. Σήμερα, όποιο επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα ζωθεί. Σήμερα ο άνθρωπο θα γίνει ένα καινούριο χτίσμα. Σήμερα η βασιλεία των ουρανών θα μπει μέσα στην καρδιά σου και θα καθιδρύσει το, 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 το δικό του πολίτευμα ο Άγιο και ο αιώνιο Θεό. Σήμερα. Σήμερα, την Τετάρτη, σήμερα, αυτή την ημέρα. Είναι δικιά σου αυτή η ημέρα. Χαρισμένη από το Θεό για σένα, για να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούργια αρχή, ένα καινούριο περπάτημα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Εν δικαιοσύνη, εν ειρήνη και εν χαρά, πλήρη πνεύματο Αγίου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Και ο άνθρωπο ο οποίο μένει σε αυτό, αρχίζει με το χρόνο τον οποίο επιτρέπει ο Θεό. Να βλαστάνει, να βγάζει πρώτα χόρτο, έπειτα λέει αστάχιο και έπειτα πλήρη Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει χρόνος. Τίποτα δεν γίνεται εκτός από το χρόνο τον οποίο ο Θεός ορίζει. Τίποτα. Πήγαινε εσύ τώρα το, το χειμώνα, κατά καταχή, χειμώνο να πεις εγώ θα πάω να θερήσω. Τίποτα δεν θα βρει. Πήγαινε εσύ τώρα κατά να πει ότι θέλω να φάω καρπούζι. Μην βλέπετε τώρα που έγινε οι παρεμβολέ, οι ανθρώπινε, ε? Και όλα γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ό,τι σπέρνει ο άνθρωπο, αυτό και θα θερήσει. Δεν μπορεί να πάει να το θερήσει τη στιγμή που νομίζει ότι θέλει αυτό. Όχι. Υπάρχει χρόνο για όλα. Δεν θα βάλω εγώ σήμερα το σπόρο μου και μετά από μια μέρα θέλω να πάω να θερήσω καρπό εκατονταπλάσιο. Δεν γίνεται. Έτσι και η βασιλεία των ουρανών έχει το χρόνο τη. Ο άνθρωπο περνάει από μια διαδικασία. Από μια παιδεία. Από μια ορίμανση. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και φανερώνεται τελικά αν είναι παιδί Θεού μέσα στο θέλημα του Θεού, όταν και εφόσον ο άνθρωπο αυτό μείνει. Σταθερό και αμετακίνητος και όταν έρθει η ώρα που πρέπει να, θε, να, να θεριστεί πλέον αυτό ο καρπό, υπάρχει ένα καρπός ευλογημένο, χαρούμενο, ένα καρπό πλήρη, ελαίου και πνεύματο Αγίου. Που βέβαια σε αυτόν τον καρπό αξίζει να ακουστεί από το στόμα του ίδιου του Θεού, έβγε. Δούλε, πιστέ και αγαθέ, στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Ίσελθε, να τη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν η βασιλεία των ουρανών, στον άνθρωπο ο οποίος την έχει βρει, την αγωνίζεται, τη διατηρεί μέσα στην καρδιά του, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ευδοκινεί ανάμεσα στους ανθρώπους και στο τέλος, ποιο τέλος, δεν ξέρει πότε θα είναι το τέλο το δικό σου, όπως δεν το ξέρω κι εγώ. Πολλοί άνθρωποι λένε για το τέλο του και εννοούν όταν θα γίνει, ε. αλλά το αύριο δεν σου ανήκει και το αύριο δεν μου ανήκει. Και το τέλο μπορεί να είναι τόσο κοντά για κάθε έναν από εμά που πραγματικά ούτε να το έχουμε υποψιαστεί, ούτε να το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος καλείται, μια και το τέλος έτσι όπως το εννοεί δεν είναι πραγματικότητα, το τέλος για κάθε άνθρωπο το ορίζει μόνον ο Θεό, ευχαριστούμε τον κύριο. Εσύ λοιπόν αγωνίζου το καλό αγώνα τη πίστεω, διατήρησε την αιώνια ζωή, μείνε πιστό στα ολίγα και ο Θεό, πραγματικά ο Θεό τη δικαιοσύνη, τη αγάπη, ο Θεό ο οποίο γνωρίζει τον άνθρωπο με το όνομά του, γιατί αυτό τον έπλασε, γιατί αυτό τον εγνώρισε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι αυτός ο οποίος τελικά θα απονέμει τη δικαιοσύνη του σε όσους εργάστηκαν νομίμως, επαναλαμβάνω νομίμως, θα καταξιωθούν να απολαύσουν στο τέλος της πίστεώς τους τη σωτηρία την ψυχή, της ψυχής τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσοι πράξανε τα φαύλα μακριά από τη δικαιοσύνη, την ειρήνη αλλά και τη χαρά του Θεού, της βασιλείας των ουρανών, ο, ο οποίος προμηθεύει τον άνθρωπο, αλλά αυτός δεν θέλησε να τα έχει, τον περιμένει η δίκαια μισταποδοσία, ευχαριστούμε τον Κύριο, καθήν έπραξε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ε, καθώς, κα, καθώς περπάτησε, καθώς, όπως προείπα, έσπηρε, ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι θα, θα, θα θερήσει, γιατί ας μην περιμένει κανένας, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο οποίος σπέρνει στη σάρκα, θα θερήσει φθορά. Αυτός ο οποίος, ο σπέρνει στο πνεύμα θα, θα θερήσει ζωή αιώνια. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόζεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα που ακούς το Λόγο του Θεού, άσε την καρδιά σου να περπατήσει μέσα στα Άγια Μονοπάτια, να σε κατευθύνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να είσαι και εσύ ένας ο άνθρωπος ο οποίος θα απολαύσει αυτό το οποίο έχει, έχει υποσχεθεί ο αψευδής Θεός. Αμήν.